Καλησπέρα σε όλους και σε όλες σας. Θα σας δείξω σήμερα πώς μπορούμε να φτιάξουμε γρήγορα ένα εύκολο silver shampoo στο σπίτι με φυσικά προϊόντα, έτσι. Επειδή όλοι δεν μπορούμε να πάρουμε silver shampoo, γιατί όπως ξέρουμε είναι και ακριβά, θα σας δείξω εγώ ένα κόλπο, ένα τρίκ πώς μπορούμε να φτιάξουμε silver shampoo. Βέβαια δεν είναι 100% το ίδιο με το silver shampoo, αλλά κάνει σιγά σιγά και αυτό τη δουλειά του. Λοιπόν, και για να φτιάξουμε το silver shampoo θα χρειαστούμε πατάτα, μία πατάτα την οποία την έχουμε τρίψει στον τρίφτη στη χοντρή μεριά, έτσι, ή και στην ψηλή, δεν παίζει ρόλο, είτε χοντρή είτε ψηλή, δεν μας ενδιαφέρει, και λεμόνι. Αυτά τα δύο έχουν την ιδιότητα να ασπρίζουν τα μαλλιά, να τα κάνουν δηλαδή πλατινέ, πιο πλατινέ. Το λεμόνι, όπως ξέρουμε, κάνει πολύ καλό στα μαλλιά. Το ίδιο και η πατάτα. Έχει πάρα πολύ ωραία θρεπτικά συστατικά μέσα που κάνουν πάρα πολύ καλό στα μαλλιά. Όπως και στην τριχόπτωση. Βοηθάει δηλαδή να σταματήσει η τριχόπτωση. Και αυτά τα δύο διώχνουν την κιτρινίλα και τους πορτοκαλί τόνους, έτσι. Τους αποχρωματισμούς που λέμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπουκαλάκι, το οποίο γεμίζουμε με νερό. Αν έχουμε πιο μεγάλο, ακόμη καλύτερα, εγώ χρησιμοποίησα αυτό το μπουκαλάκι και μέσα σε αυτό το μπουκαλάκι που έχουμε το νερό έχουμε βάλει την τριμμένη πατάτα, όχι το ζουμί, την τριμμένη πατάτα, έτσι, το τρίμα της πατάτας, αυτό δηλαδή. Και βάζουμε και μισό λεμόνι ή και λίγες σταγόνες να βάλετε, δεν πειράζει, εγώ έβαλα μισό λεμόνι. Λοιπόν, κλείνουμε. Και το ανακατεύουμε έτσι καλά καλά. Θέλουμε να ανακατευτεί πολύ καλά η πατάτα, η τριμμένη πατάτα με το λεμόνι. Λοιπόν, μόλις το ανακατέψουμε, ανοίγουμε για να σας δείξω πώς ακριβώς έχει γίνει. Δεν ξέρω αν φαίνεται το χρώμα, πώς θα σας το δείξω τώρα. Έχει γίνει ένα θολό άσπρο, αραιό βέβαια ζουμί, έτσι, δεν είναι πηχτό, γιατί είναι μέσα η πατάτα, το λεμόνι και το νερό. Είναι αραιό, δεν είναι πηχτό, δεν έχουμε βάλει κάτι άλλο, ας πούμε σαμπουάνι, οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται με σαμπουάνι, μόνο με νερό γίνεται αυτό. Λοιπόν, και αυτό το μείγμα όπως είναι μαζί με το τριμμένη πατάτα, όχι το ζουμί, όλο μαζί αυτό το μείγμα, μαζί με την τριμμένη πατάτα θα το περάσουμε πάνω στα μαλλιά μας. Βέβαια είναι δύσκολο να περαστεί εδώ πέρα με ψεκαστήρα, γιατί μπορεί να κολλήσει επάνω το τρίμα, αλλά εγώ θα το προσπαθήσω για να σας δείξω. Α, βλέπετε, να πω. Και το περνάμε πάνω στα μαλλιά, με δυσκολία βέβαια, αν δείτε ότι δυσκολεύει. Απλά κουνήστε το λιγάκι και συνεχίστε. Λοιπόν, επειδή δυσκολεύει λίγο, εγώ θα το ανοίξω και θα προσπαθήσω να το ρίξω όπως είναι. Μπορεί να το κάνει και σε μπολάκια, αν θέλετε. Απλά έτσι να πιάσω και θα βάλω πάνω στα μαλλιά μου, μαζί με την πατάτα. Το έχω ξανα